Πάμε να δούμε με τον Μιχάλη Γνατίου τι γίνεται με την υπόθεση των F-16, καθώς δείχνει να έχουμε εξελίξεις, Μιχάλη, και να κλείνει το θέμα ο Μενέντες. Ναι, Βόβη, καλησπέρα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, ο Ρόμπερτ Μενέντες, θα έλεγα ότι έκλεισε το θέμα των μαχητικών F-16 που ζητά να αγοράσει η Τουρκία από τις ΗΠΑ. Όταν λέει αυτός ο γερουσιαστής ότι δεν πρέπει να δώσει η Αμερική τα μαχητικά στους Τούρκους, ο καθένας καταλαβαίνει ότι από τη θέση του στη Γερουσία θα αντιταχθεί με όλες τις δυνάμεις για να αποτραπεί η ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Ο κ. Μενέντες επισκέφθηκε βάση της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ στη Νέα Ιερσέη και εκεί έθεσε τους όρους του για να επιτραπεί η πώληση των F-16, όρους που σίγουρα θα απορρίψει η Τουρκία. Ο γερουσιαστής απαιτεί να γίνει η Τουρκία μια κανονική χώρα που θα σέβεται απόλυτα τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα απομακρυνθεί από τη Ρωσία. Θα είναι ένας συνεπής σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και θα διακόψει τις σχέσεις της με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία. Το σημείο αυτό αφορά τους S-400 απόπη. Ο κ. Μενέντες βεβαίως πάντα συνδέει την Τουρκία με τις απειλές εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου και φυσικά εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οπότε θα έλεγα έχει σχηματίσει ένα ολόκληρο πακέτο για την Τουρκία ώστε να υποστηρίξει τη θέση του ότι είναι επικίνδυνο να παραχωρηθεί αμερικανικό πολεμικό υλικό σε αυτή τη ειδικά την Τουρκία, η οποία απειλεί αδιάτροπα τους γειτονές της. Στις δηλώσεις του, ο κ. Μενέντες ειλικρινά δεν έκρυψε τα λόγια του, απλά είπε: έχω πραγματικά ένα πρόβλημα. Αυτή δεν είναι η Τουρκία που φιλοδοξούμε. Δεν είναι ο τύπος της συμμάχου του ΝΑΤΟ που συμπεριφέρεται με τρόπο που θα έπρεπε να είμαστε σε θέση να παραχωρήσουμε για να τη δώσουμε μερικά από τα πιο εξελιγμένα μαχητικά αεροσκάφη μας. Ο κ. Μενέντες ζήτησε από τον Ερντογάν να αλλάξει πορεία και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν πτωήθηκε ούτε όταν του υπόθηκε ότι η Τουρκία θα αγοράσει πολεμικά αεροπλάνα από αλλού εννοώντας τη Ρωσία. Δεν με πτωεί, είπε. Να πάνε κάπου αλλού, ήταν η απάντησή του, αλλά ξεκαθάρισε ότι η διαλειτουργικότητα εννοεί του οπλισμού της μειώνεται δραματικά στο ΝΑΤΟ και διαβρώνει περαιτέρω τη θέση της, όπως είπε ο γερουσιαστής. Πολλοί νομοθέτες πιστεύουν ότι η Τουρκία δεν έχει θέση πια στη Δυτική Συμμαχία. Μάλιστα, σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη.